Πάμε να δούμε τα losers τώρα λοιπόν. Αυτή είναι το τέταρτο γύρο από losers και έχουμε τρίτο γύρο, συγγνώμη, Stubbs και Drag Samus. Διαλέξα Final Destination από ό,τι φαίνεται. Ο Άνης, ωραίος εκεί ο Stubbs. Ο Stubbs και ο Άντι σήμερα από τους δύο καινούριους παίκτες παίζουν πάρα πολύ καλά σχετικά. Δυστυχώς δεν είδαμε πριν τον Άντι με τον Τσίμποτ που ήρθε 2-1 αν δεν κάνω λάθος με την Bayonetta, αλλά τον είχαμε δει στο πρώτο γύρο. Πολύ zoning, πολύ projectile εδώ πέρα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και από κοντά μάχη. Με δύο εδώ πέρα βολείς το έχουμε κάνει. Βόμβες, βέλη, τόξα, μπραγκ. Οπ, τι πάνε στα ναυτόρια Σταύρος. Και δύο Σταύρια του μεταξύ, αν δεν το καταλάβατε, το λέω τώρα. Για να δούμε. Ένα Σταύρος θα πεθάνει σίγουρα. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Πάντο στοίχημα, θα το κερδίσεις. Αυτό το μάτσο έχει νίκητη, το Σταύρο. Σταύρος κερδίζει, Σταύρος χάνει. Είναι σαν το άλλο που λέει Γιάννης και πίνει Γιάννης και κερνάει. Εδώ είναι το αντίστοιχο. Κερνάει και Στόξ, κερνάει και KO's. Παρ' όλα αυτά, ο Σταύρος έχει φορτώσει την damage. Πρέπει να βρει όμως το kill. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα του Γινκ, του Young Link. Δυσκολεύεται λίγο στα kills. Αν και έχει setups με το νέα του, πάει το Stock. Έχει τον Dea αυτό το φανταστικό. Τα καλύτερα του kill moves. Για να δούμε τι γίνεται. Τον έχει γεμίσει και δεύτερο stock. Οπ, όμως εκεί ήταν το commentator case το γνωστό. Παίρνει το στόκο ο Drag Samus Σταύρος. Και έχουμε πάλι game. Από ό,τι φαίνεται ο Drag Samus έχει φάει αρκετή σημεία. Ναι, ναι. Είσαι στη ταχύτητα του Young Link να μην τον έχει βοηθήσει με την Drag Samus να κάνει το παιχνίδι του. Αλλά το έφερε σχεδόν στα ίσα, εντάξει. Πιο ελαφρύς χαρακτήρας ο Young Link, οπότε θεωρητικά είναι περίπου εισάξιο μάτς αυτή τη στιγμή. Μερικά πυραυλάκια, να μπει μέσα, όχι, το grab. Δεν έχει kill throws ο Young Link, όσο θυμάμαι. Κακό recovery, αλλά πολύ κακό και το punish. Είναι αυτό που λέμε, παίζω τόσο safe που χάνω στο τέλος. Εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί αποφεύγει τα πάντα ο Drag. Και άλλο ένα κακό recovery, το οποίο ευτυχώς τιμώρησε ο Σταύρος. Τώρα όμως θα χάσει stock ο Σταύρος. Εννοείς αυτός που το πήρε ή αυτός που θα το χάσει τώρα. Α, το χάσει τελικά. Commentator scares in the making. Ναι. Άλλο damage. Ωραίος εδώ. Αστοχή βόμβα. Και ο πυράβλος και το τόξο. Ας το γίνει το boomerang και... Ου, ωραίο κάτσε εκεί από τον Stubbs, ο οποίος φορτώνει damage και στο επόμενο hit θα πάει για knockout, δεν ξέρω, εντάξει, είναι λίγο... Για να δούμε ποιος Stubbs θα πεθάνει. Λίγο βαρύς χαρακτήρας είπαμε η Samus, οπότε θεωρώ... Οπ, πάμε για game, πάμε για game. Ναι, το πήρε. Πάει. Δυστυχώς, το έκανε πολύ αργά το AB, δεν είχε και βούμπα. Και διζήσει ένα 0 ο Σταύρος. Πώς το γύρισε αυτό τελευταία στιγμή, μπράβο στον Drag Samus. Κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια του το χασε ο Stubbs. Στην ουσία έγινε ληστεία με αυτό το match.
Rerun λοιπόν, Final Destination ξανά. Τ' άρεσε από ό,τι φαίνεται. Και θέλουν να ξαναπάνε. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ε. Ποιο? Ότι τώρα αρχίζει και ζεσταίνεται ο Draxamus. Πιστεύω ο Stavs. Δεν θα δυσκολευτεί πιο πολύ τώρα. Για να δούμε ποιο Stavs θα πάρει αυτό το match. Ξεκινήσαμε πάντως. Άλλη μια φορά στη Final Destination. Κλασικό κομπάκι εκεί του Young Link. Ξανά. Αναρωτιέμαι αν έκανε down throw ή up throw, ένα καλύτερο. Ή έστω back throw. Ου! Κάτι πήγε να γίνει εκεί. Οπα. Τα trades δεν ξέρω ποιον ευνοήσαν, αλλά πάλι ο Stavs πήγε μπροστά. Ω, παραλίγο. Γλιτώνει το Nail. Το Fair, τι ήταν αυτό. Αντιεπίθεση εκεί ο Drak. Κοντεύει να το γυρίσει τελείως το stock. Για να δούμε. Πολύ χαμηλά. Επέστρεψε ο Stavros γενικά στην πίστα. Αλλά έφυγε ο ένας. Ναι, το έκδοτ μέσα στο Nair. Για να δούμε, άλλο Stavros θα πεθάνει. Δεν θέλω να γίνω κακός Μάντης, αλλά βλέπω αυτό που είπα. Ότι ο Draxamus θα πάρει το προβάδισμα και θα το κρατάει. Οπ! Αυτό ο Stavros που απαντάει! Είμαι ακόμα εδώ, λέει. Στα 69, το μαγικό percent. Παίρνεις special buffs αυτό το νούμερο, άμα είσαι. Ξεκάθαρα. Δυστυχώς χάσαμε το 69 τώρα. Έχουμε πάει στο 110. 120. Για να δούμε. Νομίζω θα το πάρει σύντομα ο Stavros. Όχι, αστοχή. Όπα, λάθος ο Drak. Επιστρέφει μέσα ο... Stavros. Up throw δεν είναι αρκετό. Όχι, όχι, όχι. Πάλι καλά. Εντάξει, είχε μικρό shield ο Young Link και δεν ξέρω αν κάνει αρκετά καλά shield τα projectiles. Ο πήρα απλώς αστόγησε. Α, μπράβο, τώρα το θυμήθηκα. Ω, το fair, το κέντρο στο τσάκτη. Ακόμα είναι μέσα. Έπρεπε να το περιμένει. Βιαστήκα να μιλήσω. Ναι. Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα ότι έχει ένα confirm από Velo σε fair. Το οποίο δεν το έχω δει. Μία με τον πύραυλο. Πολύ damage τώρα στο Stavs. Ο Stavs έχει κάνει κλασικά εκεί πέρα, έχει στήσει σκηνή στην άκρη. Back throw λογικά, αλλά δεν είναι αρκετό. Για να δούμε, θα του πάρει το stock. Η βόμβα δεν ήταν αρκετή από ό,τι φαίνεται, αλλά επιστρέφει με αυτόν τον τρόπο στην πίστα. Στο τσακ, άλλο ένα λάθος επιλογή. Το boomerang θα τον βγάλει τον grab. Λάθος πάλι τον grab όμως. Έτσι όπως το βλέπω, δεν θα του πάρει το stock και θα χάσει και το τελευταίο του. Λες, ε. Μάλλον. Εντάξει, εγώ θα πω ότι θα το πάρει, αλλά θα χάσει μετά. Για να δούμε όμως. Όχι, το recovery του ήταν πολύ κακό. Προσπαθεί να πάρει το stock. Πραγματικά δεν ξέρει. Ποιος θα χάσει το stock τώρα, ποιος Stavros θα χάσει ευκαιρία, το stock. Το πήρε τα σακράκι. Πάει τελικά. Βέβαια έχει φτάσει το 105, οπότε... Ναι. Δεν. Βασικά ο Drak τώρα δεν χρειάζεται να πλησιάζει πλέον. Και το fair εκεί νομίζω να το κλείσει. Βεβαίως θα το κλείσει. 2-0. 2-0 λοιπόν, συγχαρητήρια στον Drak, περνάει. Ο Stavros μένει εδώ. Τελειώνει η καριέρα του σε αυτό το τουρνά, σε αυτό το γύρο. Θα τα πούμε στο επόμενο μάτς.